Αρχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού, αδελφοί μου, από μία προσευχή την οποία θα σας διδάξω και πάλι για να τη μάθετε, να τη λέγετε κάθε λεπτό και κάθε στιγμή. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξας. Αυτό θα το λέγετε τόσες πολλές φορές, όπως το δόξασε ο Θεός, το οποίο είπαμε και πάλι άλλη φορά σε άλλο κήρυγμα. Θα το έχετε πάντοτε στο στόμα σας αυτό, διότι με τη βοήθεια του Θεού μας συνεχίζουμε στον κόσμο τούτον την ζωή μας, η οποία καθεκά στην ημέρα εισέρχεται εις τα σκαλοπάθια του Αντιχρίστου. Θα δούμε στο σημερινό κήρυγμα τα σημεία του Αντιχρίστου και αν υπάρχουν, τότε πρέπει να ξυπνήσουμε από τον ύπνο της αδιαφορίας. Εάν δεν υπάρχουν, θα τα περιμένουμε. Πλην όμως, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν. Και δι' αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει το σημείο τούτο, διότι ο κόσμος, ο οποίος ζει στην αδιαφορία, δεν τον ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει όμως εμάς που ακούμε το Λόγο του Θεού. Ο Αντίχριστος, ποιος είναι αυτός και ποια είναι τα σημεία του? Σημεία των καιρών, αλλά σημεία του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος θα έλθει οπωσδήποτε. Είναι το πιο σίγουρο, διότι το είπε ο Θεός. Ήρθα εγώ, λέγει στους Εβραίους, και δεν με αγαπήσατε, δεν με υπολογίσατε, δεν με προσέξατε. Θα έρθει ο άλλος, λέγει, αντί εμού, και εκείνον θα ακολουθήσετε. Τούτο συμβαίνει ακριβώς και εις εμάς, δυστυχώς, που είμεθα μέσα εις την αλήθεια, την Ορθοδοξία, ευρισκόμεθα μέσα εις την αγκάλη του Θεού. Υπάρχουν όμως δι' αυτήν την έλευση του Αντιχρίστου, υπάρχουν προφητείες οι οποίες επαλήθευσαν στο παρελθόν, στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Λεπτομέρειες δια την γέννηση του Χριστού επροφητεύθησαν στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή ότι θα έρθει ο Θεός να σώσει τον κόσμο του. Υπόθησαν από τους προφήτας, ελέγχθησαν και εγγράφησαν και επαλήθευσαν επακριβώς. Ο δε μεγαλύτερος των προφητών, ο Ισαΐας, εκείνος περιγράφει λεπτομερέστατα την σταύρωση του Κυρίου μας, ως να ήταν κάτω από το σταυρό του και τον έβλεπεν. Δια την γέννηση του Χριστού υπόθησαν προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη. Δια την φυγή του στην Αίγυπτο ελέγχθησαν και πάλι. Δια την σταύρωσή του και την Ανάστασή του και τα λοιπά τα οποία υπέφερε ο Κύριος μας, όλα προφητεύθησαν στην Παλαιά Διαθήκη. Έως ότου να γεννηθεί ο Χριστός, να έρθει στον κόσμο, δια να αρχίσει η Καινή Διαθήκη, η Καινούρια Διαθήκη. Διαθήκη σημαίνει συμφωνία. Στην Παλαιά Διαθήκη υπόθεσαν οι προφητείες δια τον ερχομό του Χριστού, στην Καινή Διαθήκη υπόθεσαν προφητείες δια τον ερχομό του Αντιχρίστου. Και αυτά θα τα προσέξουμε με λεπτομέρεια, για να δούμε πού ευρισκόμεθα και τι πρέπει να πράξουμε για να σωθούμε. Επαλήθευσαν λοιπόν κατά γράμμα οι προφητείες, όχι οι προφητείες των σημερινών ανθρώπων, διότι υπάρχουν και σήμερα ψευδοπροφήτες, οι οποίοι
διεμήρασαν την Εκκλησία σε αιρέσεις. Οι αιρέσεις αυτές φωνάζουν ότι εδώ είναι ο Χριστός, εδώ είναι ο Χριστός. Αλλά μας είπε ο Κυριός μας, μη πορευθείτε πίσω αυτών, μην τους ακολουθήσετε, λέγει, διότι αυτοί είναι οι ψευδοπροφήτες οι οποίοι εμφανίζονται για να σας παραπλανήσουν. Ψευδοπροφήτες οι πρώτοι οι οποίοι μπορεί να έχουν τα σκύπτρα, δηλαδή την πρωτεύουσα θέση, την πρώτη θέση, είναι οι μάρτυρες του Γεχωβά. Αυτοί παραπλανούν τον κόσμο των αγράμματων, τον κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτε, που δεν έχει γνώση περί ουδενός το οποίο συμβαίνει στην Εκκλησία του Χριστού. Τους παραπλανούν αυτούς και τους παρασύρουν στην αιώνιον κόλαση. Μετά από αυτούς μεγάλη πλάνη προέρχεται από τους μασόνους. Η μασονία είναι ένα άλλο θηρίο της Αποκαλύψεως. Και μετά από τους μασόνους έρχεται η παγκοσμιοποίηση, έρχονται αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν όλα κοινά και να βασιλεύσει ο Αντίχριστος όταν παρουσιαστεί. Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης ελέγχθησαν δια τους Εβραίους περισσότερο, δια των διασκορπισμών των Εβραίων, δια την καταστροφή του ναού και δια των ερχομών του Αντιχρίστου. Όπως τα σημεία της εποχής του Χριστού, τα οποία επαλήθευσαν και οι Φαρισαίοι δεν επίστευσαν και οι Σαδουκαίοι δεν επίστευσαν αλλά κατεδίωξαν τον Χριστό, αυτά εισέρχονται ολοταχώς στην εποχή του Αντιχρίστου, διότι διώχτε της προ-Χριστού εμφανίσεως, εδίωκον πάντοτε την αλήθεια και δεν την άφηναν να λάβει χώρα στην ζωή των. Όταν ήρθε όμως ο Χριστός, δεν εσταμάτησαν, δεν έδωκαν τέλος στην προσπάθειά των και συνέχισαν να διαστρεβλώνουν το έργο του Κυρίου και να τον αποκαλέσουν στο τέλος πλάνων, ότι επλανούσε τον κόσμο. Δεν είναι σήμερα μόνο η διασύρμη, αλλά από τον καιρό που ήρθε ο Χριστός μας, διασύρεται το όνομά Του, διασύρεται το όνομα των οπαδών Του, διασύρεται το όνομα εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Δια των ερχομών του Αντιχρίστου, δυστυχώς, οι σημερινοί άνθρωποι στην εποχή την οποία ζούμε, τα θεωρούν όλα τυχαία. Ό,τι συμβεί, το ερμηνεύουν με την σοφία του κόσμου τούτου και με την επιστήμη την οποία γνωρίζουν. Δεν αποδίδουν το παν εις τον Θεό, ο οποίος είπε ότι χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Και τρίχα από την κεφαλή σας δεν πέφτει αν δεν θέλω εγώ. Θεωρούν ότι αυτά τα οποία γίνονται προέρχονται φυσιολογικώς εις τον κόσμο, δι' αυτό προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο να μην ανησυχεί. Τυχαία λοιπόν, φυσιολογικά τα πάντα και κυλούν απαρατήρητα, γράφουν ή λέγουν στα τηλεοράσεις τα οποία έχουμε σήμερα για να διαφωτιζόμεθα, ότι τα πάντα είναι τυχαία και μην ανησυχείτε, χωρίς να καταλαβαίνουν ουδεμίαν ανησυχία στη ζωή του.
δεν ανησυχούν, δεν τους ενδιαφέρει. Τα μηνύματα τα οποία έχουν οι σχετικές δια των ερχομών του Αντιχρίστου προφητείες, τας καλύπτουν δια να μην φανερωθούν. Οι προφητείες οι οποίες ελέγχθησαν λέγουν ότι ήταν δια τους καθυστερημένους ανθρώπους, όχι δια τους προοδευμένους. Εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν ότι η σκιά του Αντιχρίστου πλησιάζει είναι μόνον όσοι αναγνώσκουν τα γραφάς. Ανοίγουν την Αγία Γραφή και μελετούν τα λόγια τα οποία γράφει. Τα βάζουν μέσα εις την ψυχή των. Τα εμπεδώνουν μέσα εις την ψυχή των. Και λέγουν ότι αυτά είπε ο Χριστός και αυτά θα γίνουν. Οι άλλοι προσπαθούν να σβήσουν αυτήν την αλήθεια και να αφήσουν τον κόσμο να ευρίσκεται μέσα στην πλάνη. Οι προφητείες περί του Αντιχρίστου είναι σαφείς και σαφέστατες, δηλαδή ολοκάθαρες. Δεν χωρεί η παραμικρά αμφιβολία ότι η επαλήθευση στον θα γίνει, διότι το είπε ο ίδιος ο Θεός, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωσιν. Όλα θα γίνουν και τούτα τα οποία βλέπετε μπορεί να εξαφανιστούν, τα λόγια όμως τα οποία είπα εγώ λέγει, θα γίνουν οπωσδήποτε και μας έδωσε ένα σημείο. Όπως λέγει η βροχή πίπτει στην γη και αν δεν χορτάσει την γη λέγει, δεν επιστρέφει και το χιόνι το οποίο πίπτει λέγει και αυτό έχει την ειδική του αποστολή, κατά τον ίδιο τρόπο και τα λόγια με τα οποία σας είπα. Και αυτά θα πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε. Προφητεύουν επίσης μετά τον Κύριόν μας ο οποίος επροφήτευσε και είπε αυτά τα λόγια οι Απόστολοι του και οι ειδικοί του εκλεκτοί. Έχει εκλεκτούς ο Θεός οι οποίοι λέγουν την αλήθεια. Θα αρχίσουμε από την Παλαιά Διαθήκη για να δούμε έναν από των μεγάλων πατριαρχών, τον Ιακώβο. Τι ομίλησε περί του Αντιχρίστου, τι είπε δια των Αντιχριστών. Ο Ιακώβο είχε 12 παιδιά. Προτού φύγει η ψυχή του προς τον Θεόν, τον οποίον αγάπησε και τον οποίον επίστευσε και εκήρυξε, εκάλεσε τους ιούς του και τους έστησε δίπλα του και τους είπε, «Συνάχθητε», τους λέγει, «μαζευθείτε, να έρθείτε κοντά μου και ο σκοπός μου είναι ένας, να σας αναγγείλω, να σας δώσω, να καταλάβετε τι θα γίνει επεσχάτων των ημερών προς το τέλος του κόσμου». Και δεν εννοούσαν τότε δια την Παλαιά Διαθήκη, αλλά διόλην την ανθρωπότητα, διόλην την γη. Από τις προφητείες του Πατριάρχου Ιακώβ αναφέρεται εις τον Χριστόν και αναφέρεται και εις τον Αντίχριστον. Δια τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν ομιλεί και λέγει, αφού απευθύνθη εις έναν από τα παιδιά του, τον Ιούδα, και του είπεν ότι από την φυλήν την ειδική σου θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει ο Θεός στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο.
Δια τον Αντίχριστον εκείταξεν αμέσως όλα του τα παιδιά και εστάθη εις ένα παιδί του το οποίον ονομαζόταν Δαν. Η προφητεία δια τον Δαν έχει ως εξής. Ο Δαν, λέγει, θα κρίνει τον λαόν του, δηλαδή τους Εβραίους, και θα τους καταστήσει ως μίαν φυλήν εις όλων των κόσμων, η οποία δεν θα εξαλειφθεί, αλλά θα υπάρχει. Αυτό το βλέπουμε καθημερινώς. Ο Δαν, λέγει, θα γεννήσει ένα φίδι. Και αυτό το φίδι, λέγει, θα δαγκάσει την πτέρνα του ύπου και ο ύπος θα πέσει προς τα οπίσω, λέγει, και θα περιμένει την σωτηρία του από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ο ύπος τον οποίον αναφέρει εδώ ο Πατριάρχης Ιακώβ είναι η Εκκλησία του Χριστού, την οποία θα κάνει ο Αντίχριστος ως εχθρόν του. Θα επιτεθεί κατά της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά η Εκκλησία, λέγει, θα έχει πάντοτε βοηθόν τον Κύριον. Ως αυτό το σημείο, λέγει ο Πατριάρχης Ιακώβ, ο Αντίχριστος θα είναι ο διάβολος. Η κόλασης έχει αρχηγόν, όπως και ο Παράδεισος έχει αρχηγόν των Θεών. Η κόλασης έχει αρχηγόν των αιωσφόρων, ο οποίος ήταν δίπλα από τον Θεό. Έβλεπε τον Θεό, το πρώτο, το δεύτερο ήταν ο ωραιότερος των αγγέλων. Εάν φανταστούμε πόση ωραιότητα και καλώς έχουν τα πρόσωπα των αγγέλων, τότε πρέπει να φανταστούμε πόσον ωραιότερος των αγγέλων ήταν ο Αντίχριστος, ο λεγόμενος αιωσφόρος. Αυτός έβαλε μέσα του ότι πρέπει να ανέβει πάνω από τον Θεό. Δεν πέρασε ούτε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Μόλις το συνέλαβε, την ίδια στιγμή εδέχθηκε την τιμωρία και λέγει η Αγία Γραφή, είδον, λέγει, τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ο ουρανός έχει 10 τάγματα. Το τάγμα του αιωσφόρου παρεπλανήθη και παρεσύρθη από τον ίδιο και μέρος του τάγματος του έμεινε εις τον ουρανόν, μέρος του τάγματος του έμεινε εις την γη και μέρος του τάγματος του κατεποντίστη στην κόλαση δια να βασανίζει εκείνους οι οποίοι δεν θα πιστεύσουν εις την σωτηρία την οποία δίδει ο Θεός. Εις την γη θα παραπλανεί τον κόσμο συνεχώς, δεν θα σταματήσει ποτέ. Εις τον ουρανόν όταν φεύγει η ψυχή θα επιτίθεται δια να τη συλλάβει να μην εισέλθει στον Παράδεισο. Δι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι εύκολος ο θάνατος όταν φύγει η ψυχή από το σώμα. Υπάρχουν αυτοί οι δαίμονες οι οποίοι θα διεκδικούν την ψυχή η οποία δεν εξομολογήθηκε ποτέ. Θα διεκδικούν την ψυχή η οποία δεν ζήτησε έλεος από τον Θεό και τούτο λέγει ο Κυριός μας ότι θα κολαστούν, λέγει, οι μηδέποτε μετανοήσαντες, όσοι ποτέ δεν σκέφτησαν την μετάνοια, την επιστροφή, τα δάκρυα. Αυτοί, λέγει, θα κολαστούν. Δια τους άλλους, λέγει, το έλεος μου θα είναι πάντοτε μαζί τους. Δια εκείνους οι οποίοι θα ζητήσουν το έλεος του Θεού. Δια αυτό και η Εκκλησία μας πάντοτε τονίζει και λέγει, Κύριε, το έλεος σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Πάντοτε εγώ βλέπω το έλεος σου να είσαι κοντά μου, δια να με ελεήσεις
και να με βάλεις εις τον παράδεισόν σου. Ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρει και αυτός για την τυραννία την οποία θα επιβάλλει επάνω στην γη ο Αντίχριστος. Θα ερημώσει την γη ολόκληρον, λέγει, και θα καταφάγει την γη και το πλήρωμα αυτής, την πόλη, πάσαν πόλη της γης και τους κατοικούντας επάνω στην γη. Θα προσέξουμε, αδερφοί μου, ότι δεν θα μείνει κανείς ο οποίος δεν θα κυνηγηθεί από τον Αντίχριστο. Δια τους ειδικούς του θα αρχίσουν τα βάσανα από τον κόσμο τούτον, διότι θα δεχθούν το ειδικό του σφράγισμα. Δια εκείνους οι οποίοι δεν θα τον ακολουθήσουν, θα υποστούν τα βάσανα τα οποία θα υποβάλει ο Αντίχριστος εις εκείνους οι οποίοι δεν θα τον ακολουθήσουν. Θα σταματήσουμε ως εδώ για να δούμε έπειτα τους τύπους του Αντιχρίστου, διότι για να έρθει ο Αντιχρίστος θα στείλει προηγουμένως τους ειδικούς του κήρυκας να κηρύξουν τον ερχομόν του. Και σε αυτό το σημείο θα προσέξουμε ιδιαίτερως για να τους ειδούμε μπροστά μας. Πρώτος μεγάλος πρόδρομος του Αντιχρίστου υπήρξε ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο οποίος ονομάζεται και από τους τίτλους της Παλαιάς Διαθήκης ως η ρίζα της αμαρτίας, τόσον κακοσύτο, και στην πρώτη Μακαβαίων στο κεφάλαιο 1:10 αναφέρεται αυτή η φράση, ρίζα αμαρτωλός ήταν αυτός ο Αντίοχος, ο οποίος λέγει προκάλεσε την ερήμωση του ναού των Εβραίων, επεδίωξε να ενώσει όλους τους λαούς εις ένα. Τι σας λέγει αυτό? Προσέξτε τώρα αυτόν τον αχρίον ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική. Θέλει να υποτάξει τους πάντας κάτω από τα πόδια του. Ο Αντίοχος έπραξε τούτο προτού έρθει ο Χριστός και ονομάζεται πρόδρομος του Αντιχρίστου. Τι θα τον ονομάσουμε αυτό? Πρόδρομο του Αντιχρίστου. Τον είδατε, τον προσέξατε όταν έλαβε το δεύτερο χρήσμα για να κυβερνήσει την Αμερική. Προσέξατε τα χέρια του τα οποία τα ύψωσαν και σχημάτισαν τον διάβολο, ο δείχτης και το τελευταίο δάχτυλο της χειρός του ήσαν τα κέρατα του Αντιχρίστου, τα δύο τα μεσαία ήταν το πρόσωπο του Αντιχρίστου και μετά όλοι όσοι τον ακολούθησαν την ημέρα εκείνη έκαναν το ίδιο. Προσέξετε δε ότι αυτή τη στιγμή έβαλε στην αρχή ένα πρόσωπο της κολάσεως. Η ίδια η κόλασης την έστειλε να γυρίσει τον κόσμο όλων, δια να φέρει τους λαούς εις ένωσιν και υποταγήν της Αμερικής. Ποιον είναι αυτό το πρόσωπο? Ολόμαυρο. Η Κοντολίζα. Την είδατε, Κοντολίζα Ράιτ. Κοντολίζα Ράιτ. Την έβαλε υπουργό των εξωτερικών και γύρισε όλους τους λαούς, εξεσήκωσε τους Τούρκους εναντίον της Ελλάδος και εις την Ελλάδα δεν επάτησεν. Τι σας λέει αυτό? Την είδατε το μούτρο της πως είναι? Το είδατε το μουτράκι της πως είναι?
ή αντίχριστον βλέπεις ή αυτήν, το ίδιο πράγμα είναι. Ήρθε να της δώσει μετάνοια ο Θεός. Δεν ξέρουμε τι θρησκεία είναι, πάντως το πιο σίγουρο είναι ότι είναι Εβραία. Το πιο σίγουρο. Τώρα εάν ανήκει σε άλλη αίρεση δεν γνωρίζουμε, αλλά για να κάνει όλη αυτήν την κίνηση πρέπει να είναι οπωσδήποτε Εβραία. Ή θα έχει ρίζα ή θα είναι ίδια. Διέταξε να εγκαταλείψει όλος ο κόσμος το νόμισμά του, ο Αντίχριστος, Αντίοχος. Τότε έκανε αυτό το οποίο έχουμε και εμείς σήμερα. Πού είναι η δραχμούλα μας? Πού είναι? Όταν κρατούσες 3 εκατοστάρικα μέσα στην τσέπη σου, ήσουν απλούσιος. Τώρα κρατάς ένα νόμισμα τόσο μικρό και λες, τι είναι αυτό? Δεν είναι τίποτα, ένα ευρώ, τι είναι? Ενώ αυτό είναι 3 εκατοστάρικα, δι' αυτό ο κόσμος έχει πτωχεύσει αυτή τη στιγμή. Επτώχευσαν οι πάντες. Τούτο είναι ένα σημείο το οποίο είχε ο Αντίοχος στην Παλαιά Διαθήκη. Εβεβήλωσε τα σεορτάς και των ναών. Εκατήργησε τον νόμο του Μωυσέως. Διέταξε να θανατώνεται όποιος δεν συμμορφώνεται με τας διαταγάς του. Όποιος θα παρακούει, είπε, θα υποκύπτει με φρικτά μαρτύρια. Απέστειλε ανθρώπους στα Ιεροσόλυμα, οι οποίοι μαζί με τους αποστατήσαντας Ιουδαίους κατεσκεύασαν ένα είδωλο του Διός και το έβαλαν επάνω εις το θυσιαστήριον του ναού. Πλήρης βεβήλωσης των ιερών τα οποία είχαν οι Εβραίοι τότε. Στο βιβλίο το οποίο αφιερωνόταν δια το νόμο του Μωυσέως, πάνω βιβλίο το οποίο έγραφε το νόμο του Μωυσέως, διέταξε να κατακαίγεται, να μην υπάρχει. Όσοι κατήχαν βιβλία ιερά και υπεστήριζαν τον νόμο του Μωυσέως, διετάχθησαν να θανατώνονται δια φοβερών βασανιστήριων. Τα έργα λοιπόν του Αντιχρίστου εφαναρώθησαν από τότε και η βεβήλωση του ναού εγένετο όταν ο Αντίχριστος ενεφανίστη στο πρόσωπο αυτού του τυράννου. Έπειτα η θέλησε να προσπαθήσει να αποδείξει ότι είναι Θεός. Οι προφητείες λέγουν ότι επέβαλε τότε πρωτοφανή βασανιστήρια εις όσους δεν τον ακολούθησαν και δεν υπέκυψαν στις διαταγάς του, για να επαναληφθεί και να επαληθευθεί κατά γράμμα ο χαρακτηρισμός από την Αγία Γραφή, βδέλυγμα της ερημώσεως. Τύποι και εικόνες του Αντιχρίστου, δεν είναι μόνο ο Αντίχριστος, Αντίοχος, αλλά όλοι οι δισεβείς και παράνομοι θνητοί του κόσμου τούτου. Όσοι κατήχαν θέση τυράννου, όσοι κατατυράνησαν την ανθρωπότητα και κατέσφαξαν την ανθρωπότητα, μεταξύ των οποίων ο τελευταίος είναι ο νυν, ο οποίος υπάρχει στην Αμερική. Προ αυτού υπήρχε ένα άλλος βασανιστής, ο οποίος εβασάνισε πραγματικά την ανθρωπότητα, ο λεγόμενος Χίτλερ. Αυτός επέρασε και από την Ελλάδα μας και αφήκε στην Ελλάδα μας τα ίχνη της τυραννίας και της σφαγής. Όσοι πηγαίνετε προς την Μεγαλούπολη θα αντιληφθείτε ότι ο λίγων
μακράν από την πόλη υπάρχει ένα τεράστιο μνημείο σαν αθώα πλάσματα τα οποία συνέλαβε ο Αντίχριστος Χίτλερ, τα ανέβασε εκεί επάνω σε εκείνον τον τόπο, σε εκείνο το βουνό και τους εθανάτωσε με τα ζρυπάς των όπλων και εκεί ετάφησαν και όταν περνάτε από εκεί πάντοτε να μνημονεύετε και να λέγεται ότι αυτά τα πλάσματα απέθανον δια την πατρίδα. Όλοι αυτοί οι οποίοι κατατεράνησαν τον κόσμο καμουφλάρονται, παρουσιάζουν τους υπερμάχους της ησυχίας. Δεν θέλουμε, λέγει, να υπάρχουν κλέπτες, δεν θέλουμε να υπάρχουν καταχραστές, δεν θέλουμε να υπάρχουν πόλεμοι, δεν θέλουμε να υπάρχει τίποτε, μόνο ησυχία. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς θα είναι και το δίδαγμα του Αντιχρίστου όταν φανερωθεί. Θα είναι άνθρωπος και αυτός θα κηρύξει την αγάπη σε όλον τον κόσμο. Μετά από την αγάπη θα κοιτάξει πώς να δώσει δικαιοσύνη στον κόσμο και μετά από την δικαιοσύνη θα κοιτάξει πώς θα υποτάξει την ανθρωπότητα και όλοι θα του ορίσουν την ειδική των πρωτοβουλία ότι τον θέλουν αρχηγόν να κυβερνήσει τον κόσμο ολόκληρο. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μας λέγει ότι ο Πάπας είναι Αντίχριστος και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε πνέει τα λίστια, δηλαδή βρίσκεται προς το τέλος της ζωής του, τον έχουν στην εντατική θεραπεία και ζητούν να του προσθέσουν χρόνια. Αυτός ο παπισμός είναι αυτός ο οποίος ακριβώς έχει στο μυαλό του να κηρύξει στην ανθρωπότητα την αρχή της εκκλησιαστικής ζωής, της θρησκείας. Εγώ λέγει πρέπει να είμαι ο αρχηγός. Και υπάρχουν δυστυχώς και εκείνοι οι οποίοι ζητούν αυτήν την παγκοσμιοποίηση να τα ισοπεδώσουν όλα, να υποτάξουν την Ορθοδοξία εις τον Πάπαν για να είναι αυτός ο αρχηγός. Παριστάνουν όλοι αυτοί τους σπουδαίους, κατέχουν στα χέρια των την εξουσία, κατευθύνουν τα στίχας της ανθρωπότητος, διώκουν την Ορθόδοξη Εκκλησία με κάθε μέσο, γίνονται όργανα του Σατανά και πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Σημεία του Αντιχρίστου. Εισερχόμεθα πιο βαθιά τώρα για να δούμε από την βάση ορισμένα σημεία τα οποία προειδοποιούν την έλευση του Αντιχρίστου. Προλέγουν. Ένα χαρακτηριστικό σημείο των ημερών μας που προειδοποιεί τον ερχομόν του πλάνου αυτού είναι η γενική αποστασία των ανθρώπων από τον Θεό. Η γενική αποστασία των ανθρώπων. Μας διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ο Απόστολος Παύλος και λέγει «Μήτης ημάς εξαπατήσει κατά μηδέν ανθρώπων ότι αν μη έρθει η αποστασία πρώτον, ουκ έρχεται ο Υιός της απολίας». Αποστασία, αδερφοί μου, τι σημαίνει? Να εγκαταλείψει η νύφη των νυφίων. Να εγκαταλείψει η γυναίκα τον άντρα της. Είναι μία αποστασία. Διαλύει την οικογένειά της. Αποστασία τι σημαίνει?
να αρνηθείς τα σαρχάς τα οποία έλαβες από τους γονείς σου. Αποστασία τι σημαίνει? Να αρνηθείς την πίστη την οποία έλαβες από βρεφικής ηλικίας και βαπτίστησης στο όνομα της Αγίας Τριάδος, να αρνηθείς ακριβώς αυτά τα τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Όταν ο κόσμος αποστατήσει από τον Θεό, δεν θα πράττει τα εντολάς του Θεού, θα σβήσει το όνομα του Θεού από το στόμα του ο κόσμος και δεν θα αναφέρει το όνομα του Θεού, τότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Θα εμφανιστεί σε κλίμα αναρχικό, αμαρτωλό και άθεο. Θα είναι ο κόσμος μέσα στην αμαρτία και την αθεία. Θα είναι μέσα στην αναρχία. Δεν θα υπάρχει ηρεμία εις τον κόσμο. Τούτο μας λέγει κάτι? Μας υπενθυμίζει τίποτε αυτό? Ξέρετε, στην Αποκάλυψη στην Αποκάλυψη λέγει ότι θα στείλει ο Θεός τον άγγελο του να πάρει από την γη την ειρήνη. Ενθυμηθείτε όταν μας αξιώνει ο Θεός και βρισκόμεθα στην Θεία και Ιερά Λειτουργία, πόσες φορές ο Λειτουργός του Θεού ευλογεί τα τέκνα του Θεού και τους εύχεται να έχουν ειρήνη ανάμεταξύ των. Θυμηθείτε πόσες φορές. Παρακολουθήστε την επομένη Θεία Λειτουργία και μετρήστε να δείτε ότι τίποτε άλλο δεν θέλει ο Θεός ημι μόνον ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων. Ενθυμηθείτε και στο τελευταίο εκείνο το οποίο συνέβη μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, όταν εισήλθε και ευρύκε τους μαθητάς κλεισμένους μέσα σε ένα μέρος για να μην τους εύρουν οι Εβραίοι και τους σταυρώσουν, αυτός ήταν ο φόβος των μαθητών, και εισήλθεν, λέγει ο Κύριος μας, των θυρών και κλεισμένων εις τους Αποστόλους. Μόλις εισήλθε, χωρίς να ανοίξουν οι πόρτες, χωρίς να καταλάβει κανείς από τον Αποστόλο, το πρώτο του το οποίο άνοιξε από το στόμα του παράγγελμα, συμβουλή, ευχή, Θεός δοτήν, δεν είναι το τίποτε άλλο ημι μόνο ειρήνη ημίν. Φανταστείτε, αδερφοί μου, εάν υπάρχει σήμερον ειρήνη στον κόσμο. Μέσα στα ανδρόγυνα δεν υπάρχει. Η ειρήνη αυτή την οποία ζητεί ο Θεός δεν υπάρχει. Τα ανδρόγυνα κατέστησαν σκύλος και γάτος. Εισέλθετε μέσα στα αδέρφια. Υπάρχουν αδερφοί σήμερον οι οποίοι έχουν αγάπη θεϊκή? Ο ένας αδερφός δεν θέλει να δει τον άλλον. Εισέρχεται λίγο μέσα στην κοινωνία. Δεν είπε ο Θεός ότι θα περπατάτε μίλια ολόκληρα για να έβρετε έναν άνθρωπο να του πείτε καλημέρα, να το χαιρετήσετε? Σήμερα περπατείς μέσα στον κόσμο. Άνοιξε κανείς το στόμα του να σου πει καλημέρα ή καλησπέρα ή χαίρετε? Περπατάς ώρες ολόκληρες και το στόμα σου είναι κλειστό. Να περπατήσεις τόπους, αποστάσεις, να βρεις ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζεις, να το χαιρετήσεις και εκείνο αδιάφορο να φύγει κι αυτό. Αυτή είναι η σημερινή κοινωνία. Αυτά είναι τα σημεία του Αντιχρίστου. Τότε λέγει, όταν υπάρχει αυτό το αμαρτωλό, το άθεο, το αναρχικό, τότε λέγει θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Τότε θα ξεσκεπαστεί ο Αντίχριστος.
Χαρακτηριστικά τούτο λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την Δευτέραν προς Θεσσαλονικής επιστολήν του, εις το κεφάλαιο δεύτερον και εις των στίχων 3. Διαβάζετε την Αγία Γραφή μετά από το Θείο Κήρυγμα, δια να πιστοποιείτε την αλήθεια, να λέγετε ότι τούτα ακριβώς τα γράφει το Ευαγγέλιο. Φυσικά κατά το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας, η οποία θα γίνει ολίγον μετά την εμφάνιση του Αντιχριστού, ο οποίος θα κυριαρχήσει μόνον 3,5 χρόνια. Μετά αμέσως θα έρθει και θα εμφανιστεί ο Χριστός. Θα υπάρχει τότε η χειρότερη αποστασία του κόσμου και θα επικρατεί προφητικός η παρουσία του Κυρίου. Όταν θα υπάρχει αυτή η αποστασία, θα επικρατήσει πλέον η παρουσία του Κυρίου, αφού καταργήσει αυτόν ο οποίος θα διώξει το παν από την γη και δεν θα υπάρχει ούτε ειρήνη, δεν θα υπάρχει ούτε σεβασμός, δεν θα υπάρχει ούτε πίστη στον Θεό. Τότε λέγει θα εμφανιστεί ο Χριστός, θα έρθει δια να κρίνει τον κόσμο. Τότε λέγει θα είναι ο κόσμος έτοιμος, διότι θα φωνάζει «Έλα Κύριε, έλα, έλα να σώσεις τον κόσμο σου». Καθώς γίνεται εν τες ημέρες του Νόε, λέγει ο Θεός, το ίδιο θα είναι και στις ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Εκείνον τον καιρό δηλαδή που θα έρθει να κρίνει τον κόσμο του, θα είναι όμοιος ο κόσμος όπως τον καιρό του Νόε. Τότε λέγει οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν και αμάρταναν. Σαρκικές αμαρτίες. Γίνεται ο κόσμος σάρκα όπως αυτή τη στιγμή που ζούμε. Βλέπετε ανθρώπους να διαπράττουν τη αυτά σαρκικά αμαρτίας τας οποίας φρύτει ο ουρανός. Και ανέχεται ο Κύριος μας. Αντέχει. Έχει υπομονή. Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε. Έως ότου λέγει ήρθεν η ώρα εκείνη της τιμωρίας και εισήρθεν στην Κιβωτόν ο Νόε και εσώθησαν μόνο 8 άτομα. Ήρθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν πάντας. Και λέγει ο Κύριος μας ότι η τότε αυτή η αμαρτία ούτως ώστε ο Πανάγαθος Θεός δεν αναφέρεται στο στόμα του κόσμου. Τούτο το οποίο να βρίσκομαι τώρα. Τολμήστε, εάν θέλετε να δοκιμάσετε αυτήν την αλήθεια, τολμήστε να μιλήσετε μέσα σε κοινό ή μέσα σε ένα λεωφορείο ή μέσα σε μία τράπεζα ή μέσα σε ένα άλλο τόπο το όνομα του Θεού. Θα δείτε πόσες ειρωνίες θα πέσουν επάνω σας, πόση εμπαιγμή, πόση καταφρόνησης, πόση απομάκρυσης και θα ακούσετε και τα άλλα. Καθυστερημένος άνθρωπος. Μήπως όμως σε άλλες εποχές δεν υπήρχαν αυτά. Αυτή η ακολασία δεν υπήρχε. Υπήρχε τα Σόδωμα και τα Γόμαρα ή το χειρότερα από τώρα, αλλά νομίζω και πιστεύω ότι τώρα ξεπεράσαμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και αν τότε ο Πανάγκαθος Θεός έστειλε θιάφη και φωτιά από τον ουρανό και κατέκαψε εκείνες τας 5 πόλεις, γιατί δεν στέλνει τώρα το ερώτημα? Διότι τότε ο Λότ, όταν του είπε ο Θεός φύγε για να σωθείς, του λέγει Κύριε μα έχω τόσον κόσμο εδώ, πώς να φύγω? Αποφάσισε να τους εξαφανίσεις, δεν τους λυπάσαι? Εάν υπάρχουν 100 άτομα, του λέγει, δεν θα φυστείς αυτού του κόσμου, δεν θα λυπηθείς αυτό τον κόσμο? Και είπε ο Θεός, ναι, του λέγει, αλλά δεν υπάρχουν.
Τότε ο Λότ κατέφτασε σε ένα άλλο αριθμό ατόμων. Του λέει, αν υπάρχουν 50, εφοβήθηκε. Εφόσον 100 δεν υπάρχουν, ας πω, εάν υπάρχουν 50, δεν θα τους σώσεις. Ναι, του λέει, αλλά δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν, κατεβαίνει πιο κάτω ο Λότ και του λέει, αν υπάρχουν 10, θα τους σώσω, λέει, αλλά ούτε 10 δεν υπάρχουν. Και τότε είπε ο Λότ, λυπήσου μας Κύριε. Και ο Θεός λέγει, αν υπήρχαν 5, λέγει, 5 μόνο, θα ελυπούμουν αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή από κάθε μία πόλη ένας. Ήσαν 5 πόλεις εκεί, αλλά ούτε ένας δεν υπήρχε από μία πόλη. Και είπε ο Θεός στο Λότ, μόνον εσύ και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Σηκωθείτε να φύγετε, να γλιτώσετε, μην κοιτάξετε πίσω, θα τιμωρηθείτε. Και έφυγαν δια να ανέβουν σε ένα όρος το οποίο ονομάζεται Σιγόρο. Ανάβηθεί στο όρος Σιγόρ του λέγει, αλλά μην κοιτάξεις πίσω σου και θα σωθείς. Εάν κοιτάξεις πίσω σου, εσύ ή από τα μέλη της οικογένειας σου θα τιμωρηθείτε. Η μητέρα, η σύζυγος, εστράφει πίσω για να δει τα παλάτια της, να δει τα χωράφια της, να δει τα ζώα της, να δει τα περιβολάκια της, να δει ό,τι είχε και έμεινε στήλη άλατος. Τούτο είναι ένα σημείο για όσους εξομολογούνται και κάνουν πραγματική και ειλικρινή μετάνοια. Όταν κάνεις ειλικρινή μετάνοια, μη στραφείς πίσω. Να μην πάθεις όπως την γυναίκα του Λότ. Εάν εξομολογήσει και το μυαλό σου είναι να πάει πίσω στην αμαρτία, ο Θεός σε βλέπει, δεν σου δίδει χάρη και τότε θα τιμωρηθείς όπως την γυναίκα του Λότ. Η σημερινή αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό προετοιμάζει την έλευση του Αντιχρίστου. Μήπως κάθε φορά που εκτρέπεται ο άνθρωπος δεν εδέχεται και τον δρυμύτα των έλεγχων εκ μέρους της Εκκλησίας και δεν προειδοποιεί το πάντοτε να είναι έτοιμος δια τα έσχατα, η Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή ο Χριστός. Πόσοι Άγιοι δεν εφώναξαν «μετανοείτε». Ο Νίκονο «μετανοείτε» ήταν αυτός ο οποίος εφώναζε πάντοτε «μετανοείτε» έλεγε στον κόσμο. Οι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όσοι επέρασαν από τα μαρτύρια δια την αγάπη του Χριστού, δεν εφώναζαν πάντοτε μετάνοια. Τι έλεγε ο ίδιος ο Θεός μετά από τον πρόδρομο τον οποίον έστειλε? Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος εφώναζε «μετανοείτε». «Ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών», επρόσθεσε ο Χριστός με τα ίδια λόγια του Ιωάννου. «Μετανοείτε», λέγει, «ήγκη και η βασιλεία των ουρανών». «Μετανοείτε», έλεγε ο πρόδρομος, «διότι έρχεται ο ισχυρότερος μου πίσω μου», έλεγε δια των Χριστών. Η Εκκλησία πάντοτε επιμένει σωστά τα λογικά της πρόβατα, διότι ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας είναι άγνωστος, δεν τον γνωρίζουμε, όπως είναι και άγνωστος ο χρόνος δια τον κάθε έναν από εμάς όταν έρθει ο Χριστός και μας καλέσει. Εκεί που ζει ο άνθρωπος σε μια στιγμή, κλείνει τα μάτια του. Εκεί που ήταν προηγουμένως, τώρα δεν υπάρχει. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού και όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Όπως έχει ένα άνθος στο δρόμο και περπατάει ένα παιδάκι και πάει και το κόβει και δεν υπάρχει πια. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι ο άνθρωπος. Ζει, υπάρχει, ομιλεί και ύστερα από λίγο δεν υπάρχει. Αυτή είναι η λεγόμενη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ο θάνατος, αλλά και η τελευταία επί της γης ύπαρξης του ανθρώπου, η συντέλεια του κόσμου. Η αποστασία, η οποία αφορά τη σημερινή εποχή, δεν υπάρχει παρόμοιο φαινόμενο στην ανθρωπότητα.
διότι στην πρώτη έντευξη του Κυρίου υπήρχαν οι προφήτες, οι πατριάρχες, οι βασιλείς, οι κριτές και αυτοί ομιλούσαν δια την έλευση του Χριστού. Όταν ήρθε ο Χριστός όμως και εκήρυξε την αλήθεια και το φως, δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να βρίσκεται στο σκότος. Πρέπει να ακολουθήσει τα ίχνη του Κυρίου. Δεν είναι η αποστασία αυτή την οποία έχουμε τυχαία. Αποστασία γενική, οργανωμένη, πρωτοφανής. Αλλά και μέσα σε αυτή την αποστασία ενεφανίστηκε και το σήμα του Αντιχρίστου. Παντού θα δείτε τον αριθμό 666, τον αριθμό του Αντιχρίστου. Θα τον δείτε πάνω σε αυτοκίνητα, θα τον δείτε επάνω σε πουλόβερ τα οποία φορούν οι νεαροί, θα τον δείτε επάνω στα γεφύρια, θα τον δείτε επάνω σε σπίτια πανύψηλα με τον αριθμό του Αντιχρίστου και από κάτω 20 του Διαβόλου, θα τον δείτε στις μαγείες, θα τον δείτε στις συκοφαντίες, θα τον δείτε στους διασυρμούς, θα τον δείτε τον Αντίχριστο παντού. Πρωτοφανής, λέγει, οργανωμένη αποστασία από τον Θεό. Ο σημερινός άνθρωπος του 21ου αιώνα είναι ένα αγριεμένο θηρίο, το οποίο ζητεί πώς να καταφάγει εκείνον ο οποίος είναι δίπλα του. Δεν μιλάμε δια τας ημέρας τας οποίας διήρθεν η ανθρωπότης, δεν ομιλούμε δια φυλάς αγρίας, δεν μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν εγνώρισαν τον Χριστό, ομιλούμε δια τους πολιτισμένους ανθρώπους που εδέχθησαν προπολού τη χριστιανική διδασκαλία, εγνώρισαν την αλήθεια και σήμερα επιμένουν στην πλάνη, στο σκότος, στην συνειδητή ηθική ανταρσία. Δεν ζητεί τίποτε άλλο ο Αντίχριστος, στον πόλεμο, στον εκφυλισμό, στην ανατροπή της φυσικής και ηθικής τάξεως, στην φυγάδευση της εντροπής. Σας παρακαλώ να ψάξετε να βρείτε στην γυναίκα το κοκκίνισμα του προσώπου. Αν το βρείτε, να μου το πείτε. Είναι ένα φαινόμενο πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή που ζούμε. Η γυναίκα είχε ως σήμα της, ως σημάδι ηθικής ζωής, είχε το κοκκίνισμα του προσώπου. Και λέγουν εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινωνικά θέματα και οι πατέρες της Εκκλησίας το ίδιο ομολογούν και λέγουν, όταν λείψει η εδός από την γυναίκα, τότε, λέγει, ίγκει και το τέλος του κόσμου. Όταν λείψει η εντροπή από την γυναίκα, λέγει, τότε θα πλησιάσει το τέλος του κόσμου. Θα είναι εμπεγμός του Θεού πλέον και θα είναι θεομαχία εναντίον του Θεού. Ο άνθρωπος θα μάχεται εναντίον του Θεού. Ο άνθρωπος της εποχής αρνείται ελαφρά τη συνειδήση των Χριστών, συντάσσεται με τον επερχόμενον Αντίχριστον. Νιώθει μάλιστα ικανοποιημένος ότι ξεφεύγει από το κατεστημένο. Το ονομάζουν και με μια λέξη, ταμπού. Τι είναι αυτά τα λόγια, δεν μπορώ να καταλάβω. Πέρασα τόσα. Τούτη λέξη ταμπού τι είναι? Νέες λέξεις, νέες εφευρέσεις του Αντιχρίστου, νέα γλώσσα. Και έχουν και άλλες πολλές, τέλος πάντων αυτή ήρθε στο στόμα μου αυτή τη στιγμή και σας το λέγω. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοιμισμένος, με λίγα λόγια. Αυτός κοιμάται, λέει. Γιατί? Διότι είναι χριστιανός. Αν είναι δυνατόν ο χριστιανός να κοιμάται. Ο χριστιανός πρέπει να είναι ο πρώτος έξυπνος.
αυτός ο οποίος το μυαλό του θα παίρνει στροφές εκατομμύρια στο δευτερόλεπτο. Αυτός είναι ο χριστιανός. Εκείνος ο οποίος σκύβει το κεφάλι του, να μάθετε ότι δεν είναι χριστιανός. Είναι παρεξηγημένος χριστιανός. Δεν μπορεί ο άλλος να σε αδικεί και εσύ να σιωπάς διότι είσαι χριστιανός. Ο άλλος να σε διασύρει και εσύ να σιωπάς γιατί είσαι χριστιανός. Ο άλλος να σκάβει το λάκκο του και εσύ να σιωπάς γιατί είσαι χριστιανός. Θα ζητήσεις το δίκαιό σου με ευγένεια, με ανωτερότητα και να του δώσεις να καταλάβει ότι δεν είμαι βλάκας όπως νομίζεις. Αυτός είναι ο χριστιανός. Να προσέξετε αδερφοί μου, μη σκύβετε το κεφάλι σας, να ζητείτε πάντοτε την υπεράσπιση του ονόματός σας. Να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας. Υπάρχει θρησκευτική μυσαλλοδοξία, μίσος ο ένας με τον άλλο, δηλαδή θρησκείες πολλές. Αποκαλούν τη χριστιανική πίστη ως ένα σημείο το οποίο φέρει την καθυστέρηση εις την πρόοδον. Και ζητεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς τον Θεό, να γίνει αυτόνομος, να κυβερνά δηλαδή τον εαυτό του, να μην τον κυβερνά ο Θεός, να είναι χωρίς χωροφύλακα, δηλαδή χωρίς τον φόβο του Θεού, χωρίς συνείδηση, να μην ακούεται η φωνή της συνειδησεώς του. Ο αυτόνομος αυτός άνθρωπος φεύγει στο διάστημα, κομπάζει, ηρωνικά χλεβάζει και επιστρέφει πίσω και λέγει «Προσπάθησα να εύρω τον Θεό, αλλά δεν υπάρχει». Θυμηθείτε όταν επεκρατούσε ο κομμουνισμός στη Ρωσία, ότι οι Ρώσοι επιστήμονες έστειλαν στο διάστημα ένα πρόσωπο το οποίο θα σας το υπενθυμίσω. Έφερε το όνομα Καγκάριν. Αυτός ανέβηκε και επέστρεψε πίσω για να χορτάσει τον αθεϊσμό και τον κομμουνισμό και είπε αυτήν τη λέξη ότι έψαξα να εύρω τον Θεό και Θεός δεν υπάρχει, διότι αυτό ήταν και το σύνθημα του κομμουνισμού. Τα μικρά τα μωράκια, τα παιδάκια στο δημοτικό σχολείο, στο βρεφοκομείο, στα σχολεία, τα εδίδασκαν ότι δεν υπάρχει Θεός. Αυτό εδίδασκε ο κομμουνισμός. Με αυτήν την χλέβινο καγκάρι επεχείρησαν δευτέραν αποστολήν στο διάστημα και δυστυχώς δι' αυτή την ψυχή παρεκτράπει εκείνος ο χώρος στον οποίο βρίσκεται, εκείνος που εγύριζαν γύρω από την γη, εκείνος ο στόχος του, εκείνη η προφύλαξή του, παρεξέκλεινε και εξυφανίστη στο άπειρο. Δεν εφάνηκε πλέον. Αυτός ο οποίος έλεγε ότι ζήτησα να εύρω τον Θεό και δεν τον βρήκα διότι δεν υπάρχει. Η λέξη σήμερον συγγνώμη, η λέξη εδώς, η λέξη μετάνοια, η λέξη πίστης, η λέξη Χριστός, η λέξη Εκκλησία θεωρούνται αναχρονιστικά και επικίνδυνα για τον απελευθερωμένο και αυτάρκην άνθρωπο της εποχής μας. Ο Νέρον κατέκαψε τη Ρώμη διότι έλεγε ότι οι χριστιανοί είναι επικίνδυνοι. Και ο Άγιος Γεώργιος ακριβώς υπεραμύνθη των χριστιανών ενώπιον του δυνάστου και είπε ότι οι χριστιανοί είναι το καλύτερο πλήρωμα του κράτους σου, οι οποίοι
είναι πάντοτε υπάκουοι στον νόμο σου και δεν ήθελαν να ακούσουν το όνομα του Χριστού και δι' αυτό κατεδίωκον την πίστη και τα μαρτύρια εις τους τέσσερις πρώτους αιώνας του χριστιανισμού που εχύθη ο ποταμός αίματος. Η αμαρτία προβάλλεται οργανωμένη, κατευθύνεται με σατανική μέθοδο, με τα μαζικά και ολέθρια αυτά μέσα τα οποία ονομάζονται τηλεόρασης, τηλεοράσεις πολλές, πολύ σταθμοί, ένας πίσω από τον άλλο. Όλοι παρουσιάζουν, τι νομίζετε, όλη την αμαρτία είναι στα μάτια των παιδιών μας. Ξεσκέπαστην παρουσιάζουν το ανθρώπινο σώμα γυμνό μπροστά στα παιδιά μας και να διαπράττονται τις αμαρτίες μπροστά στα παιδιά μας. Οργανωμένη αθεία και αποστασία από τον Θεό. Το κουτί αυτό, το οποίο ονομάζεται κουτί αποβλακώσεως, αποβλακώνει τον άνθρωπο. Διαφθορά του ανθρώπου. Τίποτε άλλο, αδερφοί μου, μας πήρε ο χρόνος για να συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη, η ώρα 6:30 πάλι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, για να δούμε τα σημεία του Αντιχρίστου. Σήμερα είναι το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος, σημεία του Αντιχρίστου, την ερχομένη Τετάρτη, με τη βοήθεια του Θεού μας. Και να τα έχουμε όλα μπροστά μας, να τα μετρούμε, να μην τα αφήνουμε απαρατήρητα και να ζητούμε το έλεος του Θεού να μας ελεήσει ο Θεός μας και να μας αξιώσει εκ δεξιών Του εις την Δευτέραν Του παρουσία. Αμήν.